Γεια σας, τι έγινε κορίτσια Γεώργια, σας έλειψα. Τα λέμε πολύ συχνά τις τελευταίες δύο μέρες και θα τα λέμε όλη αυτή την εβδομάδα σε καθημερινή βάση, μιας και η επικαιρότητα που έχει να κάνει με την ομάδα μας τρέχει με ασταμάτητους ρυθμούς. Κάτι τα γεγονότα της κλήρωσης του Champions League τη Δευτέρα, Τρίτη έχουμε το League Cup, Τετάρτη τον ημιτελικό με την Monterrey που είναι και το θέμα της εκπομπής μας. Τετάρτη θα έχουμε επίσης την αποτίμηση του παιχνιδιού, το report όπως το λέμε εμείς, την αναφορά για το Villa Liverpool. Πέμπτη πάλι την αναφορά, την αποτίμηση του παιχνιδιού Liverpool Monterrey. Παρασκευή προετοιμασία για τον τελικό, το έχω σίγουρα έτσι όπως βλέπετε, για τον τελικό του Σαββάτου και φυσικά ρεπό την Κυριακή. Δευτέρα πάλι αρχίζουμε σε πιο light ρυθμούς, καθότι οι Reds θα επιστρέψουν στην Αγγλία για να δώσουν την Boxing Day, δηλαδή 23-25 την Πέμπτη, το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Leicester. Όμως, μέχρι να φτάσουμε στην άλλη Πέμπτη, μπροστά μας έχουμε τρία παιχνίδια, οπότε θα ασχοληθούμε με αυτά, αρχής γενομένης με το παιχνίδι της Τετάρτης, μιας και το παιχνίδι με τη Βίλα το έχουμε ήδη προλογίσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας περιμένει. Η ομάδα εκ του Μεξικού απέκλεισε μάλλον ας μην πάμε σε αυτό, ας πάμε καταρχήν να δούμε την αξία, τη χρηματιστηριακή αξία της ομάδας όπως κάνουμε σε κάθε preview με τον Αντώνη Μοχάμεντ να έχει αναλάβει μόλις δύο μήνες πριν την ομάδα από το Μεξικό. Ο Αντώνη Μοχάμεντ είναι γεννημένος στην Αργεντινή, πλέον είναι και με μεξικάνικο διαβατήριο, ένας άνθρωπος ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ έχει τρία πρωταθλήματα στο Μεξικό με δύο διαφορετικές ομάδες. Η μία είναι η Αμέρικα και η άλλη είναι η... Εντάξει, δεν με βοηθάει τώρα μνήμη μου, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Στα τελευταία τους έξι παιχνίδια, μιας και οι πληροφορίες γύρω από την αντίπαλό μας είναι τουλάχιστον σε εμάς ελαφρώς περιορισμένοι, στα τελευταία τους έξι παιχνίδια οι Μεξικάνοι έχουν κερδίσει τα 5 και έχουν φέρει μία ισοπαλία. Με την Al Sadd ήταν στον πρώην τελικό όπου κέρδισαν με 3-2. Ψιλοδυσκολεύτηκαν θα έλεγα εγώ. Okay, κάποιοι κάθισαν και το παρακολούθησαν, εγώ να πω την αλήθεια προτίμησα να δω αγγλικό και όχι να ασχοληθώ με το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, αυτοί είναι οι παίκτες που είναι στην σχετική λίστα με τον scorers και τον assist. Okay, δεν είναι ομάδα που θαμπώνει. 4-2-3-1 έπαιξε στον πρώην τελικό με την Al Sadd. Και αυτό είναι το φύγε CLSC. Το έβαλα πιο πολύ γιατί ο Vincent Janssen μέχρι πέρσι το καλοκαίρι, μέχρι το τέλος της περσίνης σεζόν, ήταν στο δυναμικό της Tottenham με αρκετές ενστάσεις από τους φίλους των Spurs, των Σπυρουνιών και όχι Πετινών, όπως λένε πολλοί στην Ελλάδα μας νονί. Τελικά μάζεσε τα μπουγαλάκια του και πήγε στην Λατινική Αμερική. Okay, γιατί όχι να δοκιμάσει την εμπειρία. Ο συγκεκριμένος ήταν και χαμηλό το budget, δηλαδή αντέχανε κατά κάποιο τρόπο που αν ψάξει κανείς τα οικονομικά τους δεν άντεχαν. Επόμενο κομμάτι που θα δούμε είναι το δελτίο απόντων και την πιθανή διάταξη στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε κάτι το οποίο δεν πιστεύω ότι θα μας χαροποιήσει, τον αντίον θα μας προβληματίσει ελαφρώς. Νομίζω όμως ότι το διαχειρίζεται πολύ ψύχρεμα και σαφώς υπάρχει και το αντίστοιχο επιστημονικό επιτελείο για να το αντιμετωπίσουν και έχει να κάνει με την απουσία του Gini Wijnaldum από τον ημιτελικό, το οποίο είναι 100% επιβεβαιωμένο. Συν ότι δεν προπονήθηκε και ο Virgil την Δευτέρα και νομίζω ότι και καλύτερα που δεν προπονήθηκε να ξεκουραστεί, γιατί έχει δώσει πάρα πολλά παιχνίδια και νομίζω ότι σαφώς το ιατρικό επιτελείο κάνει αυτό, κάνει μέτρηση δυνάμεων και πόσο χρόνο πρέπει να έχει ο κάθε παίκτης. Νομίζω ότι ο Virgil και ο Ρόμπο έχουν περάσει κατά πολύ το χρόνο αυτό, γι' αυτό και προσπαθούν να κάνουν μια διαχείριση. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Τζίνι δεν θα είναι διαθέσιμος για το κέντρο, οπότε αυτόματα το κέντρο θα αλλάξει και θεωρώ ότι
Αυτό που θα δείτε είναι και το αρχικό πιθανό σχήμα. Ενδέχεται και ο Μανέ να ξεκουραστεί, γιατί και αυτός πάει με τέρματα γκάζια, και να ξεκινήσει ο Ρίγκη, που θα είναι πολύ καλή επιλογή να κάνει ρεπό. Στο κέντρο λοιπόν αυτή είναι η πιθανή διάταξη: Μίλνερ, Χέντερσον, Τσάμπερλεϊν, με τον Κεϊτά να παίρνει χρόνο συμμετοχής αναλόγως της εξέλιξης του παιχνιδιού. Από την άλλη μεριά βλέπετε προωθημένο τον Μόρι, τον Φούνες Μόρι, είναι ο δίδυμος αδελφός του γνωστού παίκτη που έπαιξε στην Everton, μην μπερδεύεστε, και αυτός είναι η αιχμή του δόρατος, όχι όμως με τα προσδοκόμενα αποτελέσματα για τους Μεξικανούς, ευτυχώς για μας όμως, σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας βολεύει. Λοιπόν, πάμε, όπως σας είπα και πριν, δεν θα παίξει ο Τζίνι και τίθεται υπό αμφισβήτηση το αν θα είναι το Σάββατο διαθέσιμος. Εγώ νομίζω ότι μπορεί και να το χρησιμοποιήσει ο Γερμανός, μόνο και μόνο γιατί ο μυϊκός τραυματισμός που έχει ο Τζίνι είναι ύποπτος. Και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλό να... η πρόληψη δηλαδή είναι καλό, μάλλον να τιμάς την πρόληψη και να μην ρισκάρεις. Όλη η αποστολή θα δουν τον ημιτελικό του Carabao Cup. Να πούμε ότι Elliot Vandenberg και Hoover, μετά το παιχνίδι που θα παίξουν απόψε με την Villa, Τρίτη, θα ανέβουν στο αεροπλάνο το επόμενο πρωί, δηλαδή Τετάρτη πρωί, για να πάνε και αυτοί στο Κατόρ και να συνωματωθούν με την υπόλοιπη αποστολή για να δοκιμάσουν την εμπειρία. Αποστολή η οποία Κυριακή πρωί, το δισάκι στον ώμο και για Κατάρ. Υπαρχηγός, ο άνετος, το μούτρο Curtis Jones, ο οποίος είναι από τις συμπάθειές μου, με τον Adam Lallana που μπαίνει στο τελευταίο εξάμηνο της παρουσίας του στο Merseyside. Ο Τζίνι πήγε μαζί στο Κατάρ έτσι και αλλιώς για να συνεχίσει την αποθεραπεία, δεν ήθελε να τον αποκλείσει και θα ήταν αδικία εφόσον μπορούσε να μετακινηθεί. Και εδώ ο μαέστρος με τον εκτελεστικό διευθυντή, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ντόπιος και αφουγκράζεται τα προβλήματα της ομάδας και της κοινότητας του Λίβερπουλ. Ευελπιστούμε να διορθώσει και το θέμα των εισιτηρίων, διότι υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από πολύ κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να αποκτήσει εισιτήριο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, ενώ κάποιοι άλλοι τις παραβιάζουν συστηματικά. Πάμε. Εδώ. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Ήταν πολύ ωραία σύνδεση. Κάτι από Beatles, κάτι με τους Reds να περνάνε τη διάβαση, με φόντο το Κατάρ και το σήμα πάνω αριστερά του World Cup. Στο Κατάρ φυσικά, όπου έτυχαν θερμής υποδοχή στην πρώτη προπόνηση των Reds, βραδινή μάλιστα. Βλέπετε εδώ. Από τους ντόπιους fans, όπου υπάρχουν και φυσικά Ευρωπαίοι οι οποίοι μένουν στο Κατάρ γιατί εργάζονται εκεί και δεν έχασαν την ευκαιρία, πόσο μάλλον από το τοπικό κλαμπ, το οποίο είναι από τα πολύ καλά και πολύ δυνατά, εύρωστα μάλιστα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και βλέπετε εδώ τη χαρά τους όλων να φωτογραφηθούν με τους αγαπημένους τους παίκτες. Μοιράζομαι τη χαρά τους, έστω και νοερά, διότι καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να συνδέσεις τους ανθρώπους. Κατά Reds, you never go alone, ναι, ποτέ δεν θα βαδίσουν μόνοι τους οι Reds. Φάσα την προπόνηση, έτσι για να πάρουμε λίγο μια γεύση. Σε κανονικούς ρυθμούς, όπως είπαμε, δεν προπονήθηκαν ο Τζίνι και ο Βέρτζελ. Ο Τζίνι σε κάθε περίπτωση είναι εκτός για το παιχνίδι της Τετάρτης και πολύ πιθανό να είναι εκτός και για το Σαββάτο. Σημαντική απώλεια για τους κόκκινους, αλλά καλύτερα να τον στερηθούν σε αυτή τη διοργάνωση παρά στο πρωτάθλημα και για περισσότερες μέρες. Υπενθυμίζω σε όλους ότι ο Φαμπίνιο είναι εκτός και είναι ένα θέμα αυτό με τους παίκτες του κέντρου και ο Λαλάνα. Ωραίο χορευτικό του Σαλάχ. Οφείλω να ομολογήσω ότι με εντυπωσίασε ομό για άλλη μια φορά και σε κάτι που δεν το είχα για το χορό. Ωραίος φιγούρα, έτσι. Λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες έντευξη τύπου του Γιώργη και των παικτών που θα είναι παρόντες παρέα με τον Γερμανό θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε στο liverpool.gr εντός της Τρίτης και της Τετάρτης. Να υπενθυμίσω σε όλους ότι το παιχνίδι
είναι live από το κρατικό φορέα, νομίζω και από το HD. Εμείς πάντως σε κάθε περίπτωση θα συναντηθούμε εκ νέου κολλητά 2 μέρες στο στέκι μας, στο WinDRAM, Κονοπισοπούλου 23 και Βασίλογο Θετίδη γωνία. Η Βασίλογο Θετίδη είναι κάθετη στην Πανόρμου, η Κονοπισοπούλου είναι η δεύτερη παράλληλος. Βγαίνεις από το μετρό, 5 λεπτά με τα πόδια, ίσως και να λέω πολύ. Στοιχηματικά, επειδή ξέρω ότι όλο και κάποιος θα ρωτήσει, νομίζω ότι αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ένα 2-3 γκολ. Αν και οι Μεξικάνοι με την Αλσάντ είδαμε ότι άνοιξε το εργαλείο, το κοντέρ και έγραψε. Δεν ξέρω τι να σας πω. 2-3 γκολ εγώ θα προτιμούσα. Και ας ανοίξει και ας γίνει πόλο. Τέλος πάντων, εμείς την θέση μας στον τελικό θέλουμε. Αυτό προσδοκάμε, αυτό ευελπιστούμε και αυτό πιστεύουμε. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ραντεβού και Τετάρτη μέσα στη μέρα για το report της Villa στο Carabao Cup. Επίσης, report με τη Monterrey την Πέμπτη και preview για το τελικό την Παρασκευή. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.